Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Basket City. Είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε παιχνίδι για τη Summer League του έκτου ομίλου μεταξύ των ομάδων Misfits που έχουν και την πρώτη επίθεση του παιχνιδιού εναντίον των Γερόλικων BC. Καλό παιχνίδι να έχουμε το σκορ και θέαμα χωρίς τραυματισμούς. Πρώτη επίθεση είναι άστοχη από τη γραμμή του τριπόντου και ρεύνεται ο Καλπάκος. Γερόλικοι στην πρώτη επίθεση του παιχνιδιού με τον πολίτη να μεταφέρει τα σημεία τραγότητα. Γυρίζουν την μπάλα για Ερόλικη, υπομόνη θα καταλήξει να πάρει το σούτα. Κόπη 45 και να εξαρχίσει για 3, ανοίγοντας λογαριασμό για την ομάδα του. Λίμουρας με την μπάλα στα χέρια, σε σέτα τη θεσή Misfits. Καλπάκος μεταφέρει την μέσα για τον Μιχαλιά, κυπτικά αυτός. Είναι μπάλα στον κόρο, αλλά δεν θα εκτελέσει τις επαφές. Λίτης από τον Μίγνικο, θα σου πάρει για δύο και θα στοχίσει τον αμπλό. Θα κάνει το 5-0 από το σημείο βολής του. Μιχαλιάρος με την μπάλα στη γωνία. Συμπέκτη που μόλις πετάγεται στην πορεία του παρασκλέβει. Φραγκιά Ανδρέας με συνειδιασμό, δεν θα σκοράρει. Σταματάκης κατεβάζει το rebound και αφήνει για τον Λίμουρα, ο οποίος επανέλθει με την ομάδα του στην επίθεση για να πέσει στα φτερά. Καλπάκος θα πάρει μέσα στο σούτα του 45 και θα εξοχίσει. Θα μειώσει στο καλάθι, κάνοντας το 3-5. Υπάρχει επιβιασμός για τους Misfits. Λίμουρας με την μπάλα στην κορυφή, έχει με έναν τίτλο ψηλό. Θα χτυπήσει στα πόδια, πολύ ωραίο το καλάθι του, καλάθι του φάουλ. Θα φέρει το μάτς στα ίσα, θα έχει την ευκαιρία να περάσει και μπροστά. Πάνε την μπάλα η Γερόλικη προς την επίθεση με τον Βότιγκα. Ο Γιαδρέας μετραβαίνει για τον Τσιβούλα. Από μέση απόσταση είναι άστοχος για 2. Μουράς αφήνει τον Καλπάκο και αυτός για τον Μιχαλιάρα που εξοχεί από μέση απόσταση. Βάλει την μπάλα στον μπροστά για πρώτη φορά στο παιχνίδι με 7-5. Βουλάς πολύ όβριμα. Πάει την μπάλα ξανά έξω κατά συγκριστή από 3. Προστάζει τον πολίτη από την άλλη πλευρά του Λόπος. Πομόνης κόβει, δεν έχει την ευκαιρία σου, αλλά θα πάρει το φάουλ. Θα έχει την ευκαιρία το πηγραμμή της φιλανθρωπίας για να φέρει το μάτς ξανά στα ίσα. Χτυπώντας τον πολίτη στα πόδια. Επαναφορά είναι από τη Σαρλάι. Με τον Καλπάκο να έχει την μπάλα στα χέρια. Θα φέρει για τον Λίμουρα. Το επιστρέφει, το συγκέντρωση είναι άστοχο. Γκόρο μαζεύει το επιθετικό. Δεν το σκοράρει. Ο Τιγκός βάζει το πάνω για τον Φραγκαδρέα. Μόλις για τον Τσιβούλα στη γωνία, μπάλα ξανά στην κορυφή. Πολίτης απέχει στο φάουλ, αστοχή για δύο. Λίγο να πρέπει στην ομάδα του μπροστά. Θα πάει κόστου κόστου όλη τη φάση, αστοχή. Από την εντύπωση, ωστόσο ο διαιτητής, το δίνει και ο πολίτης από μόνος του. Είναι
μουράσαμε στο πρώτο γκολ από την επαναφορά. Δεν θα ευστοχίσει. Πολύ της αφήνει το κατέβασμα για τον Προγιαδρέα στο σέντερ και τη Σιγερόνικη. Η Ολίμουρα πάρα πολύ ωραία και διαβάσει την πρόθεση. Και αυτή τη φορά θα κάνει τη δουλειά στον εθνικιασμό. Θα ξαναβάλει την ομάδα του μπροστά με δύο. Μπάλα στη γωνία. Μπροτζιβούλας μεταφέρει. Ξανά στην κορυφή για τον Φραγιαδρέα, ο οποίος πλητάρει και δημιουργεί για τον Πομπόνη. Το σουτ διάκριση είναι στο σίδερο. Τζιβούλας όμως μαζεύει το επιθετικό. Θα βάλει την μπάλα από κάτω. Ισοφαρίζουμε σε 9-9. Τζιβούλας περνάει, σπάσουμε τις μέσες. Δεν θα τελειώσει τη φάση, δεν έχει ξεκινήσει ζεστό στο παιχνίδι του. Φραγκαδρέας με την μπάλα για τον Πολίτη. Βλέπουμε ενίσχυση με τον Κόρο. Και η μπάλα στην χέρια του Λίμουρα, στη σέντερ επίθεση ξανά. Οι γηπεδούχοι. Ο Κόρος καταφέρει παιχνίδι για τον Αξιώτη. Καλπάκος από τη γωνία μετά την έξτρα πάσα στο χ. Πολίτης. Κατεβαίνει το γήπεδο με την μπάλα στα χέρια. Για τον Πομόνη στην κορυφή, ο Πομόνης το επιστρέφει την μπάλα κάτω στο low post. Θα πάρει την προσπάθεια με δύο. Το σπάνω του καστοχή. Λίμωνα και τώρα πρέπει να κάνει την πλευρά. Σε κατάσταση εθνικιασμού ενίσχυση όμως ο Φραγκαδρέας κλέβει και βγάζει την ομάδα του σε άμεσο εθνικιασμό. Το Πολίτης αυτή τη φορά θα εστοχίσει από τα δεξιά. Κάνω το στο 9-11. Γυρίζουμε την μπάλα, είναι στη φορά που σπάθησαν να βάλουν την μπάλα στον Μιχαλιάρα. Αλλά η άμυνα προσαρμόστηκε αμέσως πάνω. Να σας το ζωγραφιστώ, Φραγκαδρέας τον έχουν αφήσει μόνο του και θα τις τιμωρήσει για τρεις. Ξεκινάει ζεστός από τη γραμμή του τρυπόντου. Συνέχεια. Επιστρέφουμε στον Μίσφιτς. Γκόρος παίρνει δεξί διάδρομα στο Χ. Λίμουρα σε σώσει την μπάλα προς τα έξω. Καλπάκος την κρατάει, όχι όμως και Μιχαλιάρα στη συνέχεια. Επαναφορά για τους Γερόλικους. Καλίνικος στον αγωνιστικό χώρο. Ρόλο playmaker από τον Φραγκαδρέα. Θέλει να βρει τον Πολίτη στο κόψιμο, αλλά η άμυνα θα κάνει τη δουλειά προς τη στιγμή. Πολίτης θα πάρει λίγη στάση από μέση απόσταση, κανένα χέρι πάνω του και θα ευστοχίσει αυτή τη φορά. Μιλώντας τη διαφορά στους 7, 9-16. Η επίθεση του Μίσφιτς στο δευτερόλεπτο προλαβαίνει ο Καλπάκος, αλλά δεν θα μπορέσει να βρει στόχο. Φραγκαδρέας σε κατάσταση εθνιδιασμού. Γερόνικη πάσα πέρασε. Ο Πομόνης όμως δεν μπορούσε να γίνει αποδέκτησης. Περνάει ο κίνδυνος για την άμυνα των γηπεδούχων. Κάπως επιστρέφει ξανά στον Αξιώτη, θα πάρει το 3-2 από τη γωνία. Ο Πομόνης κατεβάζει και αφήνει για τον Καλίνικο. Ο Ανδρέας το επιστρέφει την μπάλα. Η Βούλας θα πάρει το 3-2 από την κορυφή, αυστοχή. Γκόρος στο rebound. Σπρώχνει για τον Μιχαλιάρα στο χώρο του κέντρου. Τώρα Καλπάκος, πολύ ωραία προκειμένη παλιά για τον Λίμουρα, την κρατάει. Συνέχεια όμως αχρεωθεί το λάθος. Ήταν πολύ δύσκολη φάση επιλογής. Πολύ δύσκολος του Κόσκα, λάθος και φάουλ, θα φτάσει μέχρι μέσα. Τιμωρεί την πολύ κακή άμυνα, την πολύ κακή επιστροφή μάλλον τον Μίσφιτς. Θα κάνει το 9-18.
και θα έχει την αμφισβολή του αφού επιστρέψαμε το time out. Επιστρέψαμε το time out με τον Πολίτη να είναι στις βολές. Πετυχαίνοντας το έμεσο τρίποντο. Προβλέπουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Η διαφορά είναι στους 10 για τους Ιερόλυμπους. Το 1-2 τρομερή φάση από τους Ιερόλυμπους με τον Καλίνικο να είναι ο κύριος δημιουργός της. Θα κάνουμε το 12-21. Δεν προλάβαινε ο Λίμωρος να εκτελέσει και με αυτόν τον τρόπο θα κλείσει η πρώτη περίοδος στο 12-21 υπέρ των φιλοξενούμενων. Πάμε σε μια μικρή παύση και επιστρέφουμε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Επιστρέφουμε στο παρκέ για το δεύτερο δεκάλεπτο με τους Ιερόλυμπους να έχουν την επίθεση. Ο Ανδρέας μεταφέρει την μπάλα στο Παστάβιο τον Πολίτη, αυτός βγάζει ξανά έξω. Ο Μούνης καταλήγει να πάρει το συμπλήρωτο στην γωνία. Ο Πολίτης θα μαζέψει και επιθετικό μετά τον άστοχο και θα βάλει την μπάλα στο καλάθι. Μέχρι στιγμής.
χειρίζεται, περνάει και μεταφέρει στη γωνία για τον αξιώτη. Πάμε στη συνέχεια, από μόνη μπροστά πίνει για τον Φραγκιαδρέα. Παρόμοιος εφηδιάδος, ακριβώς με τον προηγούμενο. Παίζουν εκπληκτικά οι δύο προς το 1-2. Σάμινα Ζώνης. Η άμυνα των καιρό λοιπόν. Λίμουρας, πολύ ωραία μεταφέρει για τον Μουχαλιάρα. Θα το επιστρέψει ξανά. Θα πάρει και στο από τη γωνία. Εκεί είναι ο Καλίνικος και στο μπροστά για τον Φραγκιαδρέα. Ο οποίος τροφοδοτεί ξανά τον Πομόνι. Που βέβαια είναι άλλο έναν εφηδιασμό. Πολύ ωραία για τον Σταματάκη. Όσο δεν πιστεύεις στην μπάλα, το πουλάπ είναι άστοχο. Για να περνάει στο χώρο του κέντρου, αλλά θα πάρει το φάουλ. Και τώρα αφήνουμε να φύγει στον εφηδιασμό με την ομάδα του. Της κάνει το βηματάκι προς τα για να ξεμαρκαριστεί. Βότυπας έχει το μαζεύει το έχει την μπάλα αστοχή. Γκόρος. Το εκεί πέδω θα πάει μέχρι μέσα από μόλις του τσιμπάει την μπάλα. Γκόρος την κρατάει στην κατοχή της ομάδας του. Λοιπόν, σας αστοχή. Λίκους, Φραγκιαδρέας θα πάρει, τόσο και για τρεις πίσω από τα κορμιά. Φύση, Λίμουρας και επίσης το φάλτσο συνέχεια. Το ρήγμα από τα αριστερά. Τιμωρία εδώ την πολύ κακή άμυνα των Γερόνικων. Βεβαίως και θα πρέπει να ζητήσει τον Καλίνικο. Πέσει το τυπνό σκυρί. Περνάει και αφήνει για τον Βότιδο. Όποιο θα στοχεί, Μιχαλιάρας. Περνάει μέχρι μέσα, αλλαγή χεριού, αλλά δεν θα ευστοχίσει. Δεν έχει, δεν είναι σε καλό απόγευμα. Πολύ της τώρα μπροστά, θα κάνει το γύρο σε πολύ καλή. Διαιτητής έχει διαφορετική άποψη. Εγώ είμαι έτοιμος να πω ήταν πολύ καλή άμυνα του Λίμουρα. Πάμε σε μια μικρή πάυση, ένα time out, μερικές ανάσες και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε το time out με τον πολύ που δεν είναι στις βολές. Αμέσως μέχρι για τον Φραγκιαδρέα και αυτός για τον πολίτη υποδειγματικός εφηδιασμός χωρίς την μπάλα να κουμπήσει στο παρκέ. Το 20-38 το
λάθη από την διασμό του Πολίτη. Καλμπάκος για τον Ρικόρ, θα βρει αυτός μέσα τον Σταματάκη. Βαλούνα που κάνει το πατήρι. Θα πάρει το σωτήριξ από τη γωνία στο σύνδερο. Πάει μέχρι μέσα και θα κερδίσει το φάλο τον Πολίτη. Τζιβούλας από τη γωνή, θα πάρει το σουτ για τρεις και θα στοχίσει. Καλή Νίκος, κρατάει την ομάδα του στην επίθεση. Σερβίρει για τον Πολίτη, καθώς με λίγη θα σκοράρει από το ύψος του φάουλ. Πέντε μαντζεμένοι πόντοι αμέσως από τον Γερόλικο. Πάρετε διαφορά στους 20-23-43. 1-20 πριν ήταν από τον χρόνο. Έχουν δημιουργήσει το μάτι της ασφαλείας τους. Καλπάκος από τη γωνία δεν θα πατήσει. Στο προηγούμενο του γόνου Τζιβούλα. Καλή μία. Σάρια τον Πολίτη. Στοπ. Δεν έχω καλή οπτική γωνία. Πάντως ο Λίμουρας δεν συμφωνεί καθόλου. Έχω την εντύπωση, αν διαβάζω καλά τα χείλη του Πολίτη, ότι και ο ίδιος συμφωνεί. Όλα από τις άμυνες που είναι ξεκάθαρα στην κρίση του διαιτητή. Αν θέλει να αφήσει λίγο το σκληρό παιχνίδι, όχι. Λέω γενικότερα βλέπω φάση για να στέλνει σωστά. Συνέχεια όπως και να έχει στο παιχνίδι. Αφήσει στο τελευταίο λεπτό. Πάνω στην κορυφή, μεταφέρει για τον Σταματάκη. Αλλάζει το παιχνίδι, γυρίζουν την μπάλα. Η μίσφη σε Καλπάκος τη στέλνει στο καλάθι από την γραμμή του τρυπόντου. Η Ανδρέας είναι να περάσει, θα του κάνει φάουλ ο Σταματάκης. Ο Τιγκάς θα δείξει ο Άρηπος για Ανδρέα. Πολίτης για τον Τζιβούλα, θα πάρει το σούτο του 45 αυτή τη φορά, αλλά στο Γκόρτς μαζεύει το rebound. Εστόπι την μπάλα μπροστά για τον Αξιώτη, στα 20 δευτερόλεπτα η Μίσιτς. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος απόκρισης του 24ου με το χρόνο του 10 λεπτού. Αν η Μίσιτς πάνε όλο τους το χρόνο θα μείνει το πολύ ένα μικρό λοιπόν για τους Γερόλικους. Καλπάκος στο πουλα, πευστοχή από τη γωνία. Ανδρέα στα 3 δευτερόλεπτα, ένα θα σου τάρει παραλίγο να στείλει την πόμπα του και με αυτόν τον τρόπο θα πάμε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου. 28-45 μπροστά η ομάδα των Γερόλικων.
Επιστρέψαμε στο παιχνίδι για την τρίτη περίοδο του παιχνιδιού. Μισφίτς έχουν την πρώτη κατοχή. Μέσα, δύσκολη προσπάθειά του. Κρεμασμένη πάνω του, γκόρος μεταφέρει για τον σταματάκι, αλλά το σούτ είναι άστοχο. Πολύ δύσκολη μπροστά, ο Μόλις δεν έχει τον ενδιασμό. Σε αυτή τη θέση μεταφέρει για τον Αξιώτη. Ο Ρόστου μεταφέρει την μπάλα προς τα έξω. Για τρεις είναι στο σίδερο. Μιχαλιάρας παλεύει. Τσιμπάει την μπάλα, αλλά δεν έχει χώρο για να τον διατηρήσει στην κατοχή της ομάδας του. Θα πάει μέχρι μέσα, τώρα θα κάνει την παλέξη στον Καλπάκο. Τώρας με σπάσιμο, αυτή τη φορά θα ευτοχίσει. Θα χρειάζεται επιθετικά η ομάδα του. Κάνει το 28-45, θα καταλάβει για τον Φωτικά. Αλπάκος του για τρεις, άστοχος. Λογοτικά στη γωνία. Πώς είχαν τα βράζει έξω την μπάλα στον Σιβούλα, ο οποίος μεταφέρει παιχνίδι. Καλό το passing game των Κερόλικων. Πολίτης θα βάλει την μπάλα στο καλάθι από ύψος του Χάιποστ. Τώρα η διαφορά στους 10. Σκοτεινή στο 30-50. Τριπλέτα, πολίτη δεν θα τελειώσει τον εκνευριασμό. Αλλά πάει πολύ καλή προσπάθεια. Ομαδική δουλειά. Στο φωγιάτρι, σε πολλές κατεπάνω στο ρυθμό. Πολύ καλό το σπάσιμο, δύσκολο όμως το καλάθι να αποκύρισε. Καλπάκος φρενάρει, να πάρουν θέση σε συμπαίκτες του Γκόρος.
Θα φέρει και τον αξιότητα. Αυτό θα μπει μέχρι μέσα. Δέχτηκε το στόπα από τον Πολίτη. Πολίτη κάτι για τον Τζιγούλα που στο παραφέρει την μπάλα. Καλάθι και φάουλ. Ο Χαλιάρης δεν έχει άδικο εδώ. Στα 3 δευτερόλεπτα που ζητά ήταν στο όριο ο Πολίτης. Καλιάρας Τσιώτης θέλει να βρει τον Λίμωρο, αλλά είναι πολλά τα κορνιά εκεί μέσα στο ζωγραφιστό. Ο μόνος στον εφηλιασμό, το 1-2 με τον Φρακιανδρέα. Αλλά δεν θα καταλήξει στο καλάθι. Λίμουρας, αυτή είναι για τον Καλπάκο. Ο ίδιος θα τελειώσει τη φάση, δεν θα βγει ο στόχο. Ούτε ο Λίμουρας με τον επιθετικό Τσιγούλας. Κατεβάζει το rebound, κατεβάζει και την ομάδα του στην επίθεση. Φραγκαδρέας από τη γωνία. Αυτή τη φορά θα ευστοχίσει. Για τον Λίμουρα, θα δει μέχρι μέσα στο χι, Γοντίκας κατεβάζει το rebound. Πάει, το εκμεταλλεύεται και θα πάρει το φάουλ. Δεν θα προλάβει καλή δουλειά για την άμυνα των Μισκιτσολίμουρας, ο οποίος αρχίζει με μαϊόπιον βρίσκει. Αλλά στο Μιχαλιάρα, εκπληκτική φάση, πολύ ωραία φάση. Το βουλίο στο ψωμί του, κανένα θέμα εκεί. Πάρα πολύ ωραία, πάρε πάλι. Πάσα για τον Πομόνι, είναι ξεχασμένος. Κάτω στο πλάι. Σταματάκης, κρατάει την μπάλα. Ιταλιανό του Πολίτη, όμως Σταματάκης παραμένει. Έχει την μπάλα στην κατοχή, τα στοχή. Λίμωνα στο επιθετικό, Μιχαλιάρας ξανά σπα, σχεδόν. Η διαφάση, η κατάληξη τουλάχιστον. Η πάσα με το τελείωμα σε ίδιο ρόλο και οι δύο. 48-60, 1,5 χρόνο πριν από την τρίτη περίοδο. Έχουν δρόμο ακόμα για να κάνουν. Στη πάσα, Καλπάκος τη διαβάζει, αλλά από δικό του χέρι θα περάσει. Αυτός δεν μπορούσε να τη συγκρατήσει. Ισοβούν!
πολύ ωραία η έξτρα πάσα από τον Τζιγούλα, ο οποίος φρενάρει. Τώρα θα βγάλει τον Φρέντι Ανδρέα, ο οποίος θα ευστοχίσει από τις 45. Κάνει 38-63. Για τον Καρπάκο θα δεχτεί το στοματικό μόνη. Δεν είχε κάτι άλλο να κάνει και είχε ξεκινήσει το δυματισμό του κομματιά. Παρ' όλα αυτά η κατοχή είναι για την ομάδα. Το έχουν κάνει το φορά να εκδηλώσουν επίθεση. Καλπάκος πετάγεται στον ξεμαρκάριστο χώρο, στον κενό χώρο, αλλά θα στοχίσει για δύο. Καλίνικος για τον Πομόνη. Θα πάρει το πουλά και θα ευστοχίσει από το ύψος του φαουλ. Ελληνικός να βάλει για αυτό το καλαθάκι του μετά την ασύρια του Αγιαδρέα. Του δώσαν το γλυκάκι του. Το σκόρ της 38-67, έχουμε 15 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης. Ωραία για τους Misfits, πάρα πολύ ωραίο το ξεβλίστριμα του, του Λίμουρα και το γύρο στεπ. Εντός όμως η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Πρέπει Ανδρέα σταματάει και σκουτάρει, ούτε τώρα. Θα χτυπήσει τον buzzer beater και με αυτόν τον τρόπο θα κλείσει την τρίτη περίοδο στο 38-67, ήταν ο γερολής. Επιστρέψαμε στο παρκέ, τέταρτη και τελευταία περίοδος του παιχνίδιου. Έλα, τι λένε. Φεύγει στον εφηδιασμό, αλλά θα χάσει το lay-up με το αριστερό. Η μπάλα δεν είχε δύναμη να σκαρφαλώσει προς το καλάθι. Αλλά από μόνης από τη γωνία δεν θα εκτελέσει. Φράγκη Ανδρέας ξεμαρκαρίζεται με αυτή την τρίπλα που κάνει και θα στείλει το τρίποντο. Το δουλεύει αυτό σε κάθε ζέσταμα πριν το παιχνίδια. Είναι αγαπημένη την κίνηση σήμερα την πέτυχε κιόλας. Σε καλό απόγευμα Φράγκη Ανδρέας. Γκόρος μετά την πάσα του Αξιώτη. Μεταφέρει το παιχνίδι και αλλάζει για τον Λίμουρα που θα ευστοχίσει με αυτή τη μήνυ που πείτε από κοντά. Λίγος στο λιτάρι, μεταφέρει για τον Πομόνη. Δεν θα ευστοχίσει για τρεις. Σταματάει διευθύνση, παιχνίδι καλός ο Καλίνικος. Μάλλον έκανε το τελευταίο drive της καριέρας του. Στο παιχνίδι, Καλίνικος πάνω από τον χώρο, δεν μασάει. Γκόρος, ό,τι κάνει εναντί του, προτιμάει τον Αξιώτη, ο οποίος θα πάρει από την κορυφή, μπάλα δεν θα του κάνει το χατή. Καλπάκος από τη γωνία, ούτε τώρα, Γκόρος στο επιθετικό θα βάλει την μπάλα στο καλάθι από κοντινή απόσταση. Στους 30 διαφορά, 40-70, Καλίνικος πολύ καλό το σπίτι και πάσα στη γωνία. Γκόρος διαβάζει, κλέβει εκπληκτικά και αφήνει για τον Λίμουρα σε κατάσταση εκπληκτιασμού η Misfits. Το παρακάνανε εδώ. Χάνουν τον εφνιδιασμό τους, παραλίγο να χάσουν και την κατοχή. Λίμουρας ξανασπλιτάρει, θα πάρει το φάουλ. Thank you.
παιχνίδι με τον Βόρτικα. Βούλας από τη γωνία θα πάρει το σούπλα της, αλλά στο εκεί. Γκόρος. Στα στοχή, είναι και ο Λίμωρας όμως για να κρατήσει την μπάλα για την ομάδα του στην επίθεση. Δεύτερο άστοχο σούπο, ο Bonus Baseball Park. Για όλους διαμαγείας, η μπάλα θα μείνει στα χέρια του Καλίνικου και των Γερόλικων. 43 από τη γωνία μόνος του εκτελεί. Έχουν φάει πολύ χρόνο εμείς πίτσι για να δημιουργήσουν κάτι. Ο Μόνης κατεβάζει το rebound. Κατάει την μπάλα, χάνει όμως από τον Λίμουρα. Ξανά εμείς στην επίθεση, δεν προλαβαίνουν την Γερολίκη να περάσουν το κέντρο. Τώρα στο Μπούλα, μετά από κίνηση μπάλα στο καλάθι. Αλήνη, κοστό σπλίτ. Βότκα για 3 από τις 45. Είναι εύστοχος μετά την έξτρα πάσα του 10. Ωραίο γύρισμα από τους Γερόλικους. Πάκου πολύ της για τον Καλίνικο και αυτός αμέσως αλλά για τον Φεγγαρέα. Πάει επειδή είναι φαουλ. Αυτό το φυσικά 3 από τις 45. Ξεμαρκάριστος. Έχει πιάσει ρυθμό. Αλπάκος στο κατέβασμα. Είναι για τον αξιότητα. Είναι ο Λίμνος. Τώρα θα τροφοδοτηθεί. Θα ξεκινήσει και το drive από τα αριστερά. Χαλιάρας. Πολύ ωραία το επιστρέφει την μπάλα προς τα πίσω και θα βάλουν την μπάλα στο καλάθι. Άλλη μία μπασκετική φάση που παρουσιάζουν οι δύο ομάδες στο παιχνίδι.
καλό το καλά που πληρώνεται στη δημιουργία του Μιχαλιάρα. Καλίνικος το φραγιάζε από μόνος από τη γωνία. Ευστοχή για τρεις. Σηκώνεται και τελειώνει την πάσα μέσα στην καρδιά της άμυνας. Περνάει η πάσα του Λίμωρα. Κακή άμυνα από τον Γερόλυφο. Μικρό το κακό βέβαια, αλλά δεν πάβει. Αλλά γρήγορο, τρομερή η επαναφορά του στην κίνηση. Τα κάνει όλα και συμφέρει. Βγάζει τον Λίμουρα αμέσως στον εθνικιασμό. Σύρθους και μικρός υπομόνισμα στον αγωνιστικό χώρο. Στο κόκκο σου του Γιάντρης, Φραγκιανδρέας μαζεύει το rebound. Υπομόνι, τώρα αφήνουν ξεμαρκάρι στα θέσεις του Χάιμος, παιχταρά μου! Παιχταρά μου, άλλοι προσπαθούν όλο το βράδυ για να καλάθει. Και ο μικρός σκοράρει με ποσοστό ευστοχίας 100%. Καλπάκος το πουλάπ από την απέναντι πλευρά. Άστοχος Φραγκιανδρέας στον εκνηδιασμό. Θα τελειώσει τη φάση με το δεξί. 1-14. Απομένουν στο ρολόι, στο χρονόμετρο. Σταματάκι, μπαίνει μέχρι μέσα. Στο χ, εκτός μαζί με το rebound. Φραγκιανδρέας θα επιστρέφει. Δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Τουλάχιστον ο Φραγκιανδρέας μετράει επιθετικά rebound και καλάθι. Από το επιθετικά της παρέας. Άξιο της Αντρέχειας Σταθέρα. Στην τελευταία επίθεση, αν θα την ολοκληρώσει, θα την κάνουμε τον κόρον αυτή. Πέρα από τους του Χάιπο, στα στοχή. Πολύ της το rebound. Καλύτερος. Ξανά μπροστάρει το μικρό. Καλά της αριστερά. Γούρος ούτε τα θετικά, out μέσα από το ζωγραφιστό και εθνιδιασμός από τον Καλπάκο. Και με αυτόν τον τρόπο θα τελειώσει. Κινητές στα 3 buzzer beater, 0 στα 3 παραλίγο buzzer beater και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα κλείσει η αναμέτρηση στο 54-94 για τους Γερολίκους BC. Φίλες και φίλοι του Basket City, από όλους εμάς να έχετε ένα καλό βράδυ.